Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έχει βροχούλες, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ το πρωινό. Τώρα ναι, σήμερα το είδαμε και στο πλάνο του Κωνσταντίνου. Ναι, ψυχαλίζει, ψηλό βροχό. Μια καλή μέρα, ρε Μούργο. Καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη. Πήγαμε στην Ελλάδα. Στον Μπάφι. Που έριξε αρκετό χιονάκι χθες. Αρκετό, γιατί για τον Μπάφι δεν είναι πολύ, αλλά ήταν λίγο χιονάκι. 10-15 πόντους στον Μπάφι. Τώρα έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Πρέπει να ρίχνει χιονόνερο γη στον Μπάφι. Λίγο πιο πάνω πρέπει να χιονίσει. Πάντως σήμερα, παρόλο που θα συνεχιστούν, θα είναι εξασθενημένα τα φαινόμενα. Δεν θα έχουν την ίδια ένταση με χθες. Έχουν εξασθενήσει ήδη δηλαδή αρκετά. Και θα περιορίζονται πάλι κυρίως γύρω από την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και κυρίως στην Κρήτη, εκεί που στην Κρήτη θα είναι πιο αξιόλογα τα φαινόμενα, κυρίως στην Κρήτη, έτσι, και θα έχουμε και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης. Ρε ζευγιά, πάντως, τι ωραίο είναι όταν πέφτει το χιόνια. Σε παρακαλώ, φέρε μας ένα καλό χιόνια. Ένα καλό χιόνια μπορείς να μας φέρεις. Θα φύγει έτσι ο χειμώνας, δηλαδή. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Τουλάχιστον μέχρι τέλη Φλεβάρι, ίσως τέλη Φλεβάρι, αλλά στα χιονοδρομικά. Δηλαδή να βάλει χιόνι τα χιονοδρομικά σε ψηλά ύψομα. Ο Κώστας Κόκολας τον Οκτώβριο σου ζητάει, αλλά τίποτα. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα που συνεχίζονται, είπαμε, αλλά πιο εξασθενημένα τα φαινόμενα στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, όπου εκεί θα έχουμε και τώρα το πρωί λίγες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στην Ανατολική χώρα και τη Βόρεια, με παγετό στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Όμως στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι θα ανεβαίνει, η θερμοκρασία θα φτάνει στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες παραμένουν σχετικά ισχυροί, θα φτάνουν 4 μέχρι τοπικά και τα 7 μποφόρ. Θα εξασθενήσουν από το απόγευμα και μετά. Μάλιστα. Πάμε να δούμε στην Αττική. Λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με ψηλό βροχό, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Πιο νότια, στο κέντρο και στα νότια προάστια θα είναι πολύ πιο ασθενή και πολύ παροδικού χαρακτήρα τα φαινόμενα. Αυτά μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν τελείως τα φαινόμενα από το απόγευμα και μετά. Και βοριάδες 4-6, τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Και 8-14 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, χειμερινά, σε χειμωνιάτικα επίπεδα ουσιαστικά. Μάλιστα. Και Θεσσαλονίκη, καμία σχέση. Θεσσαλονίκη, έθνη. Δακάδες, Ναι, λίγες νεφώσεις. Είναι ο καιρός που πιάνει το Αιγαίο, ουσιαστικά περιοχές που βρέχονται από ώρα καφεδάρες στη Θεσσαλονίκη. 4-15 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Είναι που είναι καφεδούπολη σήμερα με τέτοιο καιρό. Και με τα βλητή άνεμη 2-4 μποφόρ. Μάλιστα. Θα είναι για καφεδάρες. Ωραία, το Σαββατοκύριακο στρώνουμε, έτσι. Ναι. Ουσιαστικά λίγες νεφώσεις. Μόνο βροχές στην Βόρεια Κρήτη θα έχει κυρίως το Σάββατο το πρωί. Στην Κρήτη. Αλλά γενικά βελτιωμένη. Τις χρειάζονται, παιδιά, τις βροχές. Τις χρειάζονται οι άνθρωποι. Χρειαζόμαστε εμείς στην Κόρινθο. Έλα μωρέ, τώρα με τις ελιές μου έχω πρόβλημα. Δεν έχουμε ελιές. Έχω ελαιώνες εγώ. Κάνανε και στην Κόρινθο ελιές τώρα, να πούμε. Ξέρεις τι ωραίο λάδι. Και μανάκι ο τύπος, βγάζω πάρα πολύ ωραίο λάδι. Κάθε χρόνο, φέτος είχα πρόβλημα.